Ελλήνων προκειμένου να διεξαχθεί δημοψήφισμα για το θέμα ή όχι της δημιουργίας της μικρής ΔΕΗ. Για πείτε μου, τι κάνετε, τι ζητάτε. Ναι, πριν από αυτό σε δευτερόλεπτα θέλω να πω το εξής, γιατί θέλω να ακουστεί στην κουβέντα το ηλεκτρικό ρεύμα, η ηλεκτρική ενέργεια, όπως το νερό, όπως ο αέρας που αναπνέουμε, είναι δημόσια κοινωνικά αγαθά. Και αν θέλουμε να έχουμε κοινωνίες συγκροτημένες και όχι ζούγκλες, αυτές πρέπει να είναι, αυτά τα αγαθά, τα δημόσια κοινωνικά, πρέπει να είναι με δημόσιο έλεγχο, να έχουν ισότιμη πρόσβαση οι πολίτες και να μην έχουν πρόσβαση μόνο οι εύποροι και οι πλούσιοι και οι φτωχοί να πέφτουν στις άκρες και στις γωνίες της κοινωνίας. Δεν είναι εμπόρευμα. Είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Δεύτερο. Αυτό που λένε ότι απελευθερώνουν την αγορά, μπαίνουν και ιδιώτες, ανταγωνισμός. Μα ακούστε να δείτε, από το 2003 ιδιωτικοποιήθηκε το 49% της ΔΕΗ, δόθηκαν άδεια σε ιδιώτες. Σήμερα το 46,5% της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της εγκατεστημένης ισχύως ηλεκτρικής ενέργειας, το παράγουν ιδιώτες και μόνο το 53,5% η ΔΕΗ που είναι και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ιδιωτικοποιημένη. Επίσης, ότι θα αυξηθούν οι τιμές, το έχει πει ο κύριος Ζερβός σε επιτροπή, σε συνεδρία σε διαρκούς επιτροπής της Βουλής. Και επίσης, έχουμε το στοιχείο 102% αύξηση στα οικιακά τιμολόγια τη δεκαετία της λεγόμενης απελευθέρωσης, 76% στη βιομηχανία. Δεν είναι απελευθέρωση αγοράς αυτό που γίνεται. Είναι σκλαβιά της αγοράς σε ιδιωτικά συμφέροντα, γι' αυτό το κάνει η κυβέρνηση. Τέλος. Για το ζήτημα του δημοψηφίσματος, εμείς είπαμε, κύριε Παπαδάκη, ότι θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατό να το αποτρέψουμε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Προβλέπετε στηρίζουμε λοιπόν και από τους νόμους. Και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, παρά την αντίδραση της ΓΕΝΟΠ, των τοπικών κοινωνιών, του ΣΥΡΙΖΑ, όλης της αντιπολίτευσης, τότε υπάρχει ένα εργαλείο που δίνει το Σύνταγμα. Στο άρθρο 44, πριν παράγραφο 2. Ή αφού ψηφιστεί. Αφού ψηφιστεί. Γιατί το Σύνταγμα το λέει αυτό. Στο άρθρο 44, παράγραφο 2, περιγράφονται δύο περιπτώσεις που μπορεί με προεδρικό διάταγμα να γίνουν δημοψηφίσματα. Η πρώτη περίπτωση είναι για κρίσιμο εθνικό θέμα. Πρέπει να το ζητήσει η κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο και να πάρθει απόφαση με 151, την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, όχι των παρόντων. Και η δεύτερη περίπτωση, την οποία αξιοποιεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι για σοβαρό κοινωνικό θέμα, το επαναλαμβάνω, για σοβαρό κοινωνικό θέμα, μπορεί να ζητηθεί δημοψήφισμα από 120 βουλευτές. Ποιος θα εκτιμήσει ότι δηλαδή είναι σοβαρό το κοινωνικό θέμα? Η Ολομέλεια της Βουλής. Τώρα θα σας το πω. Άρα από 120... να γίνει η Ολομέλεια της Βουλής. Όχι, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να συγκεντρωθούν 120 βουλευτές. Έχουμε απευθυνθεί στα κόμματα και στη συνέχεια να έχουμε Ολομέλεια. Είναι θετικό ότι ήδη το ΚΚΕ χθες απάντησε ότι στηρίζει την πρόταση για δημοψήφισμα. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαι θετική. Δεν έχετε πάρει ακόμα.